Χαίρετε. Να χαίρεστε γιατί είναι και ευλογία, αλλά είναι και το θέλημα του Θεού. Δεν λέει πάντοτε χαίρεστε. Λοιπόν, εύχομαι να χαίρεστε, γιατί έχουμε και λόγο να χαιρόμαστε τώρα. Να μου πείτε γιατί. Διότι μας δίνει ο Θεός μια ευκαιρία τώρα να αγωνιστούμε και να δείξουμε σε ποιον ανήκουμε. Δεν θα περάσει αυτό που θέλει ο Κέσαρας και τα όργανα του. Θα γίνει αυτό που θέλει ο Χριστός με τους Αγίους του. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να βάλουμε σαν στόχο στη ζωή μας τώρα να γίνουμε άλλοι. Τώρα να γίνουμε όπως μας θέλει ο Χριστός. Και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε με τον Χριστό νικητή. Γιατί εμείς ξέρουμε το προτέρων ποιος θα είναι ο νικητής. Θα είναι ο Χριστός μας. Είτε το θέλουνε είτε δεν το θέλουνε. Αρκεί να είμαστε μαζί του. Και εύχομαι στην Παναγία μας που εδώ την υπηρετώ. Θα έχουμε και αγρυπνία απόψε που είναι Παρασκευή. Να μας σκεπάζει και θα μας σκεπάσει. Αρκεί εμείς να είμαστε κάτω από τις φτερούγες της. Να μην απομακρυνθούμε. Να μην δεχτούμε τα κελεύσματα του Κέσαρα με τα όργανα του. Να μην δεχτούμε να σφραγιστούμε. Να μην δεχτούμε να εμβολιαστούμε. Να μην δεχτούμε. Διότι όλα αυτά είναι το αλλού. Και αυτό βέβαια εσείς το γνωρίζετε, το βλέπετε. Ξαφνικά τους έπιασε μα τόση αγάπη και να μας πληρώνουν για να μας εμβολιάσουν, να μας σφραγίσουν δηλαδή. Λοιπόν, να μην τους ακούσουμε. Να ακούσουμε τον Κύριό μας, να ακούσουμε την Παναγία μας, να ακούσουμε τους Αγίους μας, να ακούσουμε τους Αποστόλους μας, να ακούσουμε τους Πατέρες της Εκκλησίας που είναι Οικουμενικοί Σύνοδοι και να είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκεί που είναι ο προορισμός μας. Και ο προορισμός μας είναι να πάμε στον Παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι με όλη μου την ψυχή να βρεθούμε εκεί και θα βρεθούμε με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Καλόν αγώνα.